Που εμείς όταν κάναμε αυτό το σχέδιο, κύριε Μπιζάν, ήταν μια κυβέρνηση που είχε στον ορίζοντά της την απολιγνητοποίηση σε άλλον χρόνο. Το κάναμε με βήματα. Πρώτο και κύριο να θέσαμε στην Παγκόσμια Τράπεζα να κάνει αυτόν τον οδικό χάρτη. Σήμερα όμως, όταν η απολιγνητοποίηση έρχεται πιο κοντά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι στον αέρα. Πρέπει να μπουν άλλα δεδομένα να ξανασχεδιαστεί. Ήμασταν η πρώτη χώρα που απέκτησε το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης από τον εκπληστηριασμό των ρήπων. Όπου μέσα από το 2018 είχαμε 30 εκατομμύρια και άλλα 30 εκατομμύρια, 60 δηλαδή, το 2019. Έχουμε παρέμβει στη Βουλή και έχουμε κάνει ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό γιατί αυτά τα χρήματα δεν διατίθενται στην περιοχή σε κάποιες δράσεις που έχουμε επίσης συζητήσει μετά από τα περιφερειακά που κάναμε. Και μιλάμε για ενεργειακές κοινότητες, μιλάμε για τον αγροτικό τομέα, μιλάμε για καινοτομίες, μιλάμε για εναλλακτικά καύσιμα. Όλα αυτά λοιπόν η κυβέρνηση τα έχει παγώσει. Απ' τη μια εξαγγέλει και φέρνει ακόμα νωρίτερα την απολιγνητοποίηση, τώρα μας λέει το 23. Εμείς λοιπόν λίγο πολύ λέγαμε ότι το 1/3 της ενέργειας μέχρι το 50 θα είναι με λιγνίτη, στο τέλος θα έμενε μόνο η πτωλεμαϊδα 5. Σταδιακά όσες μονάδες κλείνανε θα τις αντικαθιστούσαν μονάδες φυσικού ΑΠΕ. Εδώ βλέπουμε ότι όλη η ιστορία αυτή γίνεται για να πάμε στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι επίσης ορυκτό καύσιμο. Επομένως, θέλω να πω ότι η απολιγνητοποίηση είναι ένα μέρος της απανθρακοποίησης. Δεν είναι το όλον. Και πρέπει να ξέρουν και οι συμπολίτες μας ότι και με το φυσικό αέριο, σε 10 χρόνια, 15, θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δεν μπορεί να αντικαταστήσεις με ορυκτό καύσιμο. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι ενέργειες και όλος αυτός ο μη σχεδιασμός είναι μια οριζόντια πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Εμείς πρέπει να αντιδράσουμε, αλλά εγώ θα πω συγχρόνως, θα το πω και μέσα, ότι πρέπει να ετοιμάσουμε και το δικό μας σχέδιο.